Οπότε, είμαστε εδώ για το δεύτερο γύρο. Βλέπουμε τον Νικητόπουλο Δημήτρη εναντίον του Γιάρχα Χάρη και βλέπουμε το τυπικό του Γιάρχα, ο οποίος ρίχνει και ρίχνει πάρα πολλά ζάρια κάθε φορά. Μερικές φορές έχουμε ρίξει και 16-17 ζάρια. 16-17 ζάρια, μάλιστα. Είναι. Αυτό δεν θα προσπαθήσω να το μετρήσω. Απλώς θα θέλει, μου πούνε. Θέλει να σου 3-4 λεπτά πρέπει να μην πει απέξω. Ο Χάρης, να πούμε ότι είναι ο ονομαζόμενος και ο πατριάρχης του Magic Θεσσαλονίκη, ένας από τους παλιούς παίκτες. Όχι ο παλιότερος, είναι το αστείο, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος γενικά θεωρείται πατέρας πολλών νέων παίκτων. Ναι. Και τον έχουμε ιδιαίτερη αγάπη, ναι, συμπάθεια όλοι. Μου είπες κιόλας ότι είχε ένα μεγάλο following γενικότερα στη Θεσσαλονίκη. Είναι το στυλ του τέτοιο. Δηλαδή, ο Χάρης είναι οικογενειάρχης καταρχήν, να πούμε, έχει δύο παιδιά. Δουλεύει σε τράπεζα, είναι προκοτός λογιστής και κυκλοφορεί πάντα με ένα κουστούμι. Και απλά είναι η άλλη του εικόνα. Είναι, το, είναι η εικόνα του στο Magic, ναι. Οπότε, πάμε κάτω στο game, πάρα πολύ ενδιαφέρον, και πάμε να δούμε το Γιάρχα, ο οποίος ξεκινάει με ένα Generator Servant, κάτι το οποίο δεν μου βγάζει πολύ την εικόνα του οικογενειάρχη στο γύρο 3, ένα 5 drop. Να δούμε αν έχει 5 drop, να δούμε αν θα ακολουθήσει. Generator Servant. Γενικότερα, Generator Servant, μια κάρτα που δοκιμάστηκε. Frostlings. Frostlings. Generator Servant, μια κάρτα που δοκιμάστηκε και στο Pro Tour αρκετά. Σε επίπεδο του στυλ, είναι viable σε deck ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει Constructed. Ναι, 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 κάποια στιγμή. Τη βλέπω, ναι, σίγουρα να παίζει στο. Να δούμε λίγο εδώ και τις λίστες όσο βλέπουμε τα. Βλέπουμε εδώ. Πιο ενδιαφέρον παιχνίδι φαίνεται από το προηγούμενο που είδαμε. Υπάρχει γενικότερα ένα back and forth στο game, γίνεται. Να δούμε λίγο τα decks, μιας και έχουμε πάρει τις λίστες στα χέρια μας. Εδώ βλέπουμε το deck του Χάρη που έχω στα χέρια μου πρώτο. Βλέπουμε ότι παίζει ένα κοκκινομπλε deck. Γενικά red based deck. Τώρα το μπλε είναι ένας περίεργος συνδυασμός. Συνήθως θες να παίξεις tempo game, παίρνοντας κοκκινομπλε. Θες να πιέσεις την αρχή για να παίξεις πολλούς flyers. Βλέπουμε ότι έχει αρκετές κάρτες που κάνουν τέτοια πράγματα, δηλαδή νομίζω ότι το δικαιολογεί το κάρτες που βλέπω εδώ. Βλέπω ένα Lightning Strike, Inferno Fist, Dinosaur, Hortic Dragon βλέπουμε από το χάρι. Γενικώς έχει κάρτες που μπορούμε να το. Έχει πράγματα τα οποία ο Generator Server θα μπορούσε να βγάλει. Θα μπορούσε να βγάλει, ας πούμε, ο Δράκος. Βλέπουμε τον Νικητόπουλο ένα Green Red. Τώρα, αν το λέγαμε ελληνικά, θα ήταν γομάρια.deck λογικά. Βλέποντας το deck του, το βλέπω και πολύ γομάρια κιόλας, θα έλεγα. Βλέπουμε ότι παίζει τον. Δεν το ξέρω και προσωπικά. Το έχω μάθει να παίζει εγώ. Τον ξέρω προσωπικά. Παίζει δύο από τις αγαπημένες του κάρτες. Παίζει Genesis Hydra. Είναι μια κάρτα που τη λατρεύει ο. Παίζει Limited. Είναι πάρα, πάρα πολύ δυνατή. Προφανώς πολύ πιο καλή από ό,τι είναι στο Constructed. Σίγουρα. Και παίζει και το Soul of Zendikar, το πράσινο Soul, το οποίο είναι επίσης πάρα, πάρα πολύ δυνατό στο Limited. Και από κόκκινο νομίζω ότι παίζει κάρτες οι οποίες είναι πιο συμπληρωματικές. Είναι το Gear Chieftain, τον βλέπουμε στο ταπλό, ο οποίος τώρα είναι ένα χιτρέι από τον Γιάρχα, ο οποίος θα μπει και με τα δύο τεράτα. Αυτή τη στιγμή θα δούμε τον Νικητόπουλο, ο οποίος μπλοκάρει, προσπαθεί να κάνει loot. Και βλέπουμε τον Γιάρχα, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί το Generator Servant, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε κάποιο μεγάλο τρόπο, ναι, στο χέρι του. Ναι, κέρμπαρε σωστά στα μάνα του, χωρίς να χρειαστεί να παίξει το. Παίρνει ένα Juggernaut, δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι. Τα μπερδεύω τα artworks. Έχει αλλάξει τόσα artworks αυτή η κάρτα. Μέχρι και εγώ θυμάμαι παλιό artwork του Juggernaut, οπότε ή μάλλον είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε βλέπουμε τον Γιάρχα, ο οποίος συνεχίζει να έχει threats. Το σημαντικότερο πιστεύω σε οποιοδήποτε limit format είναι ότι αν κάποια στιγμή μπερκάρεις, ενώ σταματήσεις να έχεις threat, φλαντάρεις για κάποιο λόγο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψεις πίσω. Ναι, ναι. Άμα ήδη κατ' οντέξω δεν έχει bombs. Να βλέπουμε. Βλέπουμε εδώ το Δημήτρη, ο οποίος παίζει με ένα Juggernaut, παίζει back-to-back θηρίο, ας πούμε. Ναι, αυτή τη στιγμή, αν ο Γιάρχας δεν έχει κάποια απάντηση ή δεν έχει κάτι να κάνει match τον αντίπαλό του, γίνεται πάρα πολύ δύσκολο με μόνο ένα Krekos Enforcer να καταφέρει να πάρει στο πεδίο. Θηρία τερατάκια βλέπω. Ο Δημήτρης ο Χάρης παίζει πιο πολύ flyers, πιο πολύ bounce, βαράω, ένα μικρό removal, frost links κλπ. Ναι, γενικότερα ας δούμε. Βλέπουμε ένα δράκο έτσι από το Χάρη. Ένα Hoarding Dragon, ο οποίος θα βγάλει ένα Scalding Doom Engine, πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά το θέμα είναι ότι. Scalding Doom Engine, μπράβο το.
Το θέμα είναι ότι ο Δράκος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανταλλάξει με κάτι. Νομίζω ότι μπορεί να ανταλλάξει με τον Τζάγκερνοτ μόνο. Δράκος αυτή τη στιγμή είναι. Οπότε προφανώς ο Νικητόπουλος δεν θα θέλει να κάνει αυτό το trade, γιατί το Scouting Doom Engine είναι καλύτερο από τον Δράκο. Γενικά βλέπουμε ότι πάντως είμαστε σε race game αυτή τη στιγμή. Ναι, γενικότερα επειδή υπάρχει ο Κρέκος Enforcer κάτω, άμα ο Γιάρχας πάρει στο χέρι του Doom Engine, το να βαρέσει με τον Doom Engine είναι ούτως ή άλλως 60 damage. Είτε τον μπλοκάρεις και τον σκοτώσεις, είτε δεν μπορείς να το κάνεις τσάμπλοκ με μικρά πράγματα. Ναι. Γενικότερα, μία από τις καλύτερες βόμβες στο set. Βλέπουμε hit rate. Cone of Flame. Cone of Flame, συγγνώμη, άλλη μία premium removal spell. Πολύ δυνατή κάτι. Οπότε αυτή τη στιγμή κάνει λογικά 3, 2 και 1 στο Γιάρχα. Νομίζω ότι προσπαθεί ο Δημήτρης είναι σε φάση που θέλει να πιέσει το Άρη, γιατί βλέπει ότι έχει πιο πολλές βόμβες. Τη στιγμή έχει κάποιο καλό board presence ο Δημήτρης. Τώρα είναι στη φάση που ορθά σκέφτεται. Το block με το. Ας πούμε αυτό για block δεν θα ήθελα να το κάνω. Ήθελε πάντως να μπλοκάρει να αλλάξει σίγουρα το Dragon όταν είχε κάποιο first strike. Εδώ πέρα ο Γιάρχας προσπάθησε να κάνει το Hoarding Dragon την καλύτερη κάρτα του set, ότι βάζει το artifact into play. Το οποίο θα ήταν, νομίζω θα είχε φύγει ήδη για constructed. Ναι, εντάξει. Νομίζω το ξέρανε και δύο παίχτες ότι είναι στο χέρι. Βλέπουμε ότι είναι στα δύο. Χάρης. Πάρα πολύ σημαντικό το. Ωραίο γκέμπαν. Ναι, γενικότερα βλέπουμε, γιατί τώρα το Scouting του Benjen κάνει το solo Zendikar να μην μπορεί να επιτεθεί και να πρέπει να φτιάξει τόκιο. Το θέμα είναι ότι το. Το οποίο είναι πάλι καλό. Ναι. Είναι πάλι καλό. Βέβαια τα token του Soul μπορούν να μπλοκάρουν το Scouting του Benjen χωρίς να. Νομίζω ότι ναι, μπορούν να το μπλοκάρουν. Ναι, ναι. Γιατί είναι δύο power και κάτω. Οπότε βλέπουμε. Δύο Terra Generator Servant και ένα Borderland Marauder. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι και το πολύ. Απειλεί με λίθα, αλλά ας δούμε, ο Χάρης αυτή τη στιγμή χρειάζεται δύο τέρατα δικά του και τον Νικητόπουλο να μην αρχίζει να ξοδεύει γύρω για να φτιάχνει beast tokens με το Soul of Zendikar. Γενικότερα τα Souls είναι από τις. Και το Scalding του Mendes προφανώς αν είχε beast tokens. Ο Forge Devil, ο οποίος λογικά θα νταματζάρει. Δεν είχε μάλλον πολύ μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή. Ναι. Πάει στα 7 ο Δημήτρης. Χάρης στα 2, απειλείται με. Ήθελα να πάσα στιγμή. Αυτή τη στιγμή αξίζει να πούμε ότι ο. Τεχνικά ο Νικητόπουλος είναι στο 1. Ναι, αυτό. Attack με το Scalding Doom Engine δεν μπορεί να. Α, όχι, μπορεί να μπλοκάρει. Μπορεί να μπλοκάρει. Ναι, δεν έχει σημασία να μπλοκάρει με το Soul of Zendikar, γιατί θα κάνει trigger το. Ναι. Το Grave Effect του Scalding Doom Engine. Οπότε, Scalding Doom Engine πάρα πολύ σημαντική κάρτα. Έδωσε το game στον. Άλλη μια κάρτα που μπορεί να τη δούμε στο. Ναι, στο ναι, ναι. Construct. Δεν έχει παίξει αυτή τη στιγμή. Αλλά θα μπορούμε να τη δούμε σίγουρα να παίζει. Ήθελα να εξομολογηθώ κάτι, επειδή είπαμε Genesis Hydra και είπαμε και Scalding Doom Engine. Στο προηγούμενο event, το οποίο ήταν πάλι το Super Magic Weekend, το Summer Weekend όμως, ήταν σε κάποια δόση στην οποία νομίζω είχα δει τον Γιάννη τον Κοσμίδη να κάνει short κάποιες κάρτες ή εσένα ή τον Γιάννη και ήταν 4 Genesis Hydra και 4 Scalding Doom Engine. Και ήμουνα σίγουρος ότι ήθελα να τα πάρω, γιατί κάποια στιγμή θα ήταν, πιστεύω, τόσο καλή επένδυση. Κάτι μου λέει, είναι αυτό το giggle factor, ότι είναι καλό, ας πούμε. Κοίταξε, γενικά το θέμα είναι πώς βλέπεις το Magic. Δηλαδή, υπάρχει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση οικονομοτεχνικά του παιχνιδιού και μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση αν θες να παίζεις το παιχνίδι. Ας πούμε, δεν θα έλεγα ότι οικονομοτεχνικά το Genesis είναι πολύ ακριβό ή θα είναι πολύ ακριβό για διάφορους λόγους. Υπάρχει deck, δεν μπορεί να παίξει ίσως πολλά αντίτυπα, παίζει συγκεκριμένα decks κλπ. Ή κάποια κάρτα που δεν παίζει πολύ, το fun factor μπορεί να είναι ακριβή. Αλλά είναι οι κάρτες αυτές που ανέφερες, είναι οι κάρτες που θα ήθελα να τις έχω. Ναι. Να παίζω ανά πάσα στιγμή να παίξω ένα deck, να τις βγάλω από το binder μου και να τις παίξω σε ένα deck. Γενικότερα έχω και αντιμετωπίζω όλα τα card games. Έχω διαφορετικό background, δεν είναι το Magic για card game, απλώς έχω μάθει τόσα χρόνια ότι όταν είχα ξεκινήσει, είχα γυρίσει στο θέρος, όταν είχε βγει το μόνο Black Devotion και είμαι και βλέπω το Rakdos και έβλεπα το Rakdos συζητάνε και πάντα η σκέψη μου ήταν αυτό θα μπορούσε να ήταν καλό μέσα σε αυτό το deck, δηλαδή ότι splash κόκκινο μόνο για αυτό και όντως μετά το είδαμε, νομίζω είχε το πάρει κάποιο προτούρ σε κάποια δόση, ήταν το dominant. Στην αρχή ναι, είχε σπλασάρει το. Ναι. Ήταν η πρώτη εξέλιξη, το πρώτο splash. Ναι, οπότε τίνω να έχω μια έτσι αλφα εμπιστοσύνη σε αυτό το ένστικτο του card gamer ότι
π.χ. το Genesis Hydra, ας πούμε, πέρα από το. Οκ, okay, είναι μεγάλο, είναι τέτοιο. Είναι 2 τέρατα. Δηλαδή, σε ένα, ναι. Versus ένα heavy removal deck, ok. Άμα έχω ένα Genesis Hydra 4-4 και ένα οτιδήποτε άλλο, που να μην είναι Manadorg, ας πούμε, να είναι κάτι το οποίο να είναι απειλή, πάλι αναγκάζω ένα deck π.χ. σαν το Mono Black να χαλάσει 2 removal spells πάνω σε κάτι. Αυτό εννοώ, ότι υπάρχει ένα potential το οποίο σε πολλά card games είναι ίδιο. Ναι, ναι. Το πράσινο σαν. Σαν χρώμα έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν έχει card advantage με τους κλασικούς τρόπους. Αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι κάτι τύπου Genesis Hydra, δεν είναι ότι σου δίνουν απλά advantage, σου δίνουν διπλό board presence ταυτόχρονα, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό. Απλά το μόνο πρόβλημα του είναι ότι χρειάζεται mana. Το οποίο είναι εντελώς στη φύση του πράσινου αυτό. Ναι, είναι πάρα πολύ. Δηλαδή το μόνο που μιλάω περισσότερο με την οπτική γωνία του παίχτη, ο οποίος έχει έρθει από ένα άλλο card game και βλέπει το Magic. Προσπαθώντας να δει τι ομοιότητες υπάρχουν με άλλα card games, τι πρέπει να κοιτάξει διαφορετικά. Το μόνο που δεν μου αρέσει το πράσινο είναι το abundance από. Δηλαδή, ένα deck που είναι γεμάτο με mana dudes, δεν μου αρέσει αυτό το board state που φτάνει και είσαι. Ωραία, έχω ασάκια κάτω ή 0-3 πράγματα κάτω και lunch. Έχει αρκετές κάρτες ναι. Το πράσινο του που είναι πολύ κακές στο top deck. Ναι, 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 αυτό. Τα mana dudes είναι πολύ κακά στο top deck. Απλά το πράσινο έχει την ιδιαιτερότητα ότι άμα ή μπροστά στα μάνα, μπορεί να μην το προλάβεις ποτέ. Είναι το αντίστοιχο του μπλε, που το μπλε, αν σε βάλει από κάτω, είναι πάρα πολύ ναι, δεν θα, δεν θα γυρίσεις ποτέ πίσω. Το πράσινο κάνει το ίδιο, δηλαδή, βγάζει τα μάνα, αν φτάσει ψηλά στα μάνα και σε ρίξει κάνα δύο πράγματα, μετά δεν μπορεί να το γυρίσεις. Οπότε, σε αυτό το σημείο, να πούμε κιόλας ότι καταρχάς πάμε λίγο να σχολιάσουμε ένα άλλο πολύ. Έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα αυτή τη φορά. Θέλω να δούμε λίγο στο Sealed πόσο δύσκολο είναι το Mulligan. Δηλαδή πόσο πονάει ένα deck στο Sealed το να κάνει Mulligan. Εγώ πιστεύω ότι οι παίχτες έχουν ένα θέμα με το Sealed. Το Mulligan είναι εντελώς διαφορετικό από το Tractor. Είναι απαραίτητο κατά να έχει τα σωστά mana. Για μένα θεωρώ ότι πρέπει να είσαι εξαιρετικά aggressive στα Mulligan στο Sealed. Δηλαδή, να μπορείς να σπέλνει να τα παίξεις. Το πιο απλό είναι ότι έχεις έναν. Να πούμε, συγγνώμη για την διακοπή, να πούμε ότι ένα Soul of Zendikar αυτή τη στιγμή πήγε με το Shattered Wayfinder στο νεκροταφείο. Το Shattered Wayfinder σε εκείνη την περίπτωση ύστερα από Mulligan θεωρείται πάρα πολύ καλό γιατί είναι πιο land. Γενικά το πρόβλημα. Συνέχισε, ναι, αυτό που έλεγες. Το πρόβλημα είναι ότι δύο πράγματα χρειάζεσαι οπωσδήποτε στο χέρι σου. Να δεις να έχεις δύο ή τρία land, δηλαδή συνήθως τρία land είναι το ιδανικό. Δεν θες να έχεις πάρα πολλά land. Και θες από εκεί πέρα τα spell σου να μπορείς να το παίξεις. Mm. Είναι πολύ βασικό αυτό. Πολύ συχνά κρατάς ένα χέρι εφτάρι, το οποίο συχνά έχει μία ή δύο uncastable cards. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά σε Mulligan στις 6 πάλι. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Οπότε μπορείς να δεις πολύ συχνά παιχνίδια τα οποία είναι Mulligan στις 5, να τα δεις ότι πάει πολύ καλύτερα από ένα χέρι εφτάρι το οποίο μπορείς να το κρατήσεις. Ναι, γιατί γενικότερα ναι, είναι ο ρόλος ο οποίος δεν είναι. Π.χ. ένα 7 drop στο χέρι σου. Δεν θα το κάνεις κάτι μέχρι το γύρο. Φυσικά δεν θα έχει κανένα board, δεν θα αλλάξει τίποτα στο ταμπλό. Βλέπουμε εδώ ότι είδαμε και το Mulligan του Δημήτρη είναι πολύ καλύτερο από ότι, παίζει ο Χάρης. Βλέπουμε ένα hit ray από τον Χάρη. Ωραία games βλέπουμε πάντως. Ναι, γενικότερα. Attacks, blocks, ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι όλα τα basics, όλα αυτά που λέγαμε ότι πρέπει να γνωρίζει κάποιος. Απλά είναι καλύτερα από τον πρώτο γύρο, τα παιχνίδια που είδαμε δεν ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Ναι, γιατί ήταν πολύ one-sided. Βλέπουμε ένα Hoarding Dragon, ελπίζω να το λέω σωστά το όνομα. Hoarding Dragon. Οπότε αυτή τη στιγμή λογικά θα ψάξει και θα ψάξει το Scalding Doom Engine. Και... Οπότε ναι. Συγγνώμη γιατί. Ρυθμίσαμε κάποια τεχνικά προβλήματα εδώ, του φαγητού μας. Ρυθμίσαμε τα του φαγητού, πάντα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Να πούμε ότι έχουμε ξυπνήσει πάρα πολύ πρωί και είμαστε ήδη σε πεινασμένη φάση. Το πολύ πρωί το δικό μου είναι από χθες. Δεν έχω κοιμηθεί. Δεν κοιμήθηκα γιατί είχαμε το τρένο. Κοιμήθηκα 2.30-6.30. Βλέπουμε κάτι αρκετά ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε το Hoarding Dragon, ο οποίος έχει πάρει το Scalding του Menzin, αλλά επειδή αυτή τη φορά είναι on curve, δηλαδή μπήκε στο 6, ναι. Αλλά ο Νικητόπουλος αυτή τη στιγμή θα δυσκολευτεί αρκετά να κάνει ρέι στον. Πριν νομίζω ότι έφτασε πάρα πολύ κοντά ο Δημήτρης στο να μην τον επηρεάζει τόσο πολύ το Hoarding Dragon Shuttling του Magic Combo. Νομίζω ότι έκανε λάθος με την λογική ότι δεν άφησε μάνα ανοιχτό για να φτιάξει token.
Απλά σκέφτηκε ότι θα παίξω δύο τεράντα, ήθελε δύο blockers. Έπαιξε all-in ουσιαστικά στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κάποιο λάθος. Ναι, απλώς εκείνη τη στιγμή το γεγονός ότι υπήρχε κάτω ένα scalding του engine σημαίνει ότι τα τέρατα σου έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να μπλοκάρουν. Οπότε με οποιαδήποτε removal spell ίσως να έχει πρόβλημα. Μάλλον έπαιξε all-in γιατί σκέφτηκε ότι θα παίξει το δύο τεράτα κάτω που θέλω να έχει lance στο χέρι του. Και να μην έχει lightning strike. Ναι, ναι. Ναι. Το μάλλον νομίζω σκέφτηκε. Νομίζω ότι αν το άφηνε το παιχνίδι να εξελιχθεί, νομίζω ότι έχει ένα θέμα. Δεν ξέρω. Είναι και αυτό είναι και το ωραίο του Magic. Ότι ναι, okay, εμείς το σχολιάζουμε εκ του αποτελέσματος, ναι, ναι. Αλλά εκείνη τη στιγμή. Εκ του αποτελέσματος, βλέποντας πιθανόν και κάποια κάρτα στο χέρι του Χάρη ή στο χέρι του. Δηλαδή από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Επίσης είμαστε από την ασφάλεια του Booth. Δεν είναι. Έχει σκέφτεται τελείως διαφορετικά μέσα στο παιχνίδι. Σε ένα δικό σου κόσμο εκείνη τη στιγμή. Ωραία, οπότε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα Nimbus of the Isles, το οποίο απλώς είναι ένα 3-3 flyer, why not. Και γενικότερα είναι αυτό που λέγαμε, δηλαδή αρχίζει το board και γίνεται develop σε κάτι το οποίο είναι αργό, κάτι που κανένας παίκτης δεν θέλει να επιτεθεί και αξίζει να δούμε, αν και δεν θέλω, αξίζει να δούμε αν θα υπάρχει αυτό που είπες εσύ, ότι 99% κάποιος έχει κάνει, δεν έχει κάνει κάτι ή έχει κάνει κάτι λάθος. Νομίζω ότι είμαστε ακόμη στη φάση που οι παίχτες δεν θέλουν να βγουν όλοι. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν όλα τα χέρια είναι στο ταμπλό και βλέπεις ότι δεν υπάρχουν κάποια spell tricks κλπ. Τότε καταλαβαίνεις ότι κάπου γίνεται το λάθος. Τώρα, ας πούμε, σε μια περίπτωση νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να βγει στην επίθεση κάποιος από τους δύο παίχτες. Σίγουρα ο Δημήτρης δεν μπορεί να βγει. Ο Χάρης βλέπει ότι το board όσο τραβάει έχει καλύτερο board presence και το χέρι το οποίο έχει αρκετές. Κάρτες. Νομίζω ότι γενικώς έχει τους flyers αυτή τη στιγμή επίσης ο Χάρης. Νομίζω ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι το παιχνίδι να το πάει εκεί στους flyings. Όσο το βλέπουμε σε όλους Zendikar κάτω στο ταμπλό, το είδαμε ότι πήγε στο graveyard, τότε νομίζω ότι έχει πλεονέκτημα αρκετά μεγάλο ο Χάρης, γιατί ο Δημήτρης δεν έχει το Soul of Zendikar. Πρέπει να πάρει value από εκεί. Ωραία, αυτή τη στιγμή να πούμε κιόλας ότι έχουμε πάρα πολύ σημαντικά. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και ένα interaction με το Twitch chat, το ξέρω ότι υπάρχει εδώ πέρα. Τι μας στέλνουνε. Τι μας στέλνουνε, μας λένε ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο, το οποίο θα το τσεκάρουμε να το δούμε. Ακούμαστε δυνατά, σιγά, τι ακριβώς. Ναι, παιδιά, άμα έχετε κάποιο. Ναι, το feedback είναι πάντα θετικό. Το feedback, ναι, μας βοηθάει και εμάς γιατί δεν μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας. Είμαστε ακούσουμε. Σε ένα ιδιαίτερο χώρο όπως ναι. Άλλος. Προσπαθούμε και εμείς να λύνουμε οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια. Όσο παρακολουθούμε τους παίκτες οι οποίοι δεν κάνουν κάποιες κινήσεις, το σκέφτονται αυτή τη στιγμή. Ωραία, και αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λέω. Βλέπουμε πάρα πολλά τέτοια. Ο Χάρης πάντα. Αρέσει να. Γενικότερα ο Χάρης είναι το people's favorite, ας πούμε. Ναι. Είναι spicy στις κινήσεις του πάντα. Ωραία, λοιπόν. Ας πάμε να δούμε τώρα. Νομίζω ότι ο ήχος μας είναι τέτοιο. Νομίζω ότι ο ήχος μας είναι ok, δηλαδή πρέπει να. Λοιπόν, οπότε. Ωραία, ναι. Υπέροχα. Οπότε συνεχίζουμε στο match. Ελπίζω να μην έχουμε χάσει. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς βλέπουμε ένα Into the Void από το, από το Γιάρχα μας, Χάρη, ο οποίος του δίνει την δυνατότητα για να μπει με όλα. Swing with everything και αυτή τη στιγμή ας δούμε, είναι... Βλέπουμε ότι στα 10 life πάει με μία, με ένα attack. Είναι λίγο, είναι αυτά τα preemptive attacks, τα οποία, ναι, ok, είναι στα 10 life ο άλλος, αλλά έχεις follow-up, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ο Γιάρχας αυτή τη στιγμή μας έχει δείξει το χέρι του, μας έχει δείξει έναν engage στο χέρι του. Βλέπουμε τα μάνα ανοιχτά, ναι. Ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιο non-creature spell το οποίο θα αλλάξει τον board. Δεν νομίζω. Πάρα πολύ δύσκολο. Βλέπουμε ότι έχει τους flyers οι οποίοι πιέζουν πάρα πολύ τον Δημήτρη. Γενικά, ο Δημήτρης θα σκέφτεται ενδεχόμενα του. Το παιχνίδι δεν είναι σε race mode σίγουρα. Δηλαδή, παίζει άμυνα εδώ και αρκετή ώρα, νομίζω. Mm-hmm. Χάρη δεν προσπαθούσε να επιτεθεί. Έπαιζε άμυνα ο Δημήτρης. Ένα πάρα πολύ. Ένα πολύ ωραίο στοιχείο. Ένα πολύ ωραίο στοιχείο που μας λέει αυτή τη στιγμή ο
Γιάννης ο Κοσμίδης απ' έξω είναι ότι στο Future και οι δύο παίχτες έχουν Star Wars. Είναι The Dark Side and the Light Side. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Λοιπόν, έτσι. Θα πάμε στα fan favorite του. Καταρχάς, οτιδήποτε έχει το Vader πάνω του, του αξίζει να κερδίσει, εγώ πιστεύω. Είναι... Εγώ με The Light Side. Συχαίνω με το είναι και την ύπαρξη των Jedi. Δεν είμαι Jedi fan, αλλά εντάξει. Ναι. Και νομίζω ότι ο πιο cool κακός όλων των εποχών είναι ο Darth Vader. Είναι ο Darth Vader. Ναι. Έχω και κάποιους άλλους στο κεφάλι μου, αλλά... close enough. Για μένα αυτοί οι δύο είναι. Είναι οι μόνοι που το συζητάνε. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, ξεφύγαμε από το παιχνίδι, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο γενικότερα, αυτό. Έτσι. Γενικότερα αξίζει να σημειωθεί ότι και το Magic έχει συνεισφέρει και συνεισφέρει. Αυτή είναι η pop κουλτούρα τεχνικά του gaming αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ βασισμένη και το Magic έχει συνεισφέρει πάρα πολύ σε αυτή την κουλτούρα. Π.χ. Όταν σκέφτομαι Planeswalker, κάποιο μπορεί να σκέφτεται τον Jace, κάποιο μπορεί να σκέφτεται τον Garou, κάποιο μπορεί να σκέφτεται. Εγώ επειδή είμαι ο αγκαμπούγκα τα γουρουνότυπο, ο οποίο θέλει ξύλο, σκέφτομαι το πόσο γουρούνι, ας πούμε, είναι κορμπολά σαν Planeswalker. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι που λέγαμε και για του Wizards, ότι το βάλα στο παιχνίδι του στην αρχή δεν υπήρχε τόσο πολύ. Ναι, λέμε εδώ ένα Negate στο Hand the Week 3. Το. Γενικό... Το περίμενε εδώ και ώρα, νομίζω. Το θέμα είναι ότι αν αυτό το Hunt λογικά θα είχε χρησιμοποιηθεί για να σκοτώσει τον Nimbus of the Eyes, γιατί άμα πήγαινε κάπως να σκοτώσει το Hoarding Dragon, δεν νομίζω ότι θα τον... Βασικά, αν πεθάνει ο Hoarding Dragon αυτή τη στιγμή, το Scalding Doom Engine είναι πιο απειλητικό από το Hoarding Dragon. Αυτό είναι το θέμα του. Ναι, ισχύει αυτό. Μ' αρέσει, έλεγα κιόλας πριν από κάποια δευτερόλεπτα ότι... Όταν βλέπαμε το draft του FISA, θα το δείτε, το Shield Pool του FISA, θα το δείτε και κάποια στιγμή, ότι έχω παίξει και έχω παίξει μόνο ένα draft της M15, το οποίο είχα Hoarding Dragon, Soul of Euphyrexia και δύο Generator Seraphon. Ήσουν καλό. Ήμουνα πάρα πολύ δυνατός. Ήσουν focus σε αυτό που ήθελες να κάνεις. Όχι, το ψάρεψα στο δεύτερο booster όλοι. Τόσα ξέρω. Λοιπόν, όχι, ναι. Γενικότερα το ότι υπάρχει, είναι αυτό που λέγαμε, ότι είναι δύο threats, δηλαδή περίπου στο πνεύμα του Genesis Hydra. Δεν είναι τόσο καλό, είναι περίπου στο πνεύμα ότι έχω δύο threats με το... Hey, βασικά έχεις έναν Flyer Draco ο οποίος πάντα καλός γιατί σε πιέζει και άμα τον ξεφορτώσεις σου έρχεται ένα ακόμη πιο μεγάλο θηρίο από πίσω το οποίο είναι πάντα ένα πρόβλημα. Βλέπουμε το... Το Δημήτρη να σκάβει εδώ πέρα να προσθέτει να βρει απαντήσεις. Και έχουμε δύο επιθέσεις. Ένα attack. Το οποίο θα κατεβάσει το Γιάρχας στα 11 και αυτό ήταν το game. Ο Γιάρχας θα επιτεθεί και πάλι θα τελειώσει ένα relative, δηλαδή βλέπουμε είναι 32 λεπτά. Γενικότερα έχουμε δει αρκετά aggressive. Είναι γενικά aggressive το format, δεν είναι τόσο μεγάλο. Δεν είναι format που θα τραβήξει πάρα πολύ. Είναι περίεργος για Shield πάντως. Ναι, γενικότερα έχουμε δει δύο games πολύ γρήγορα. Ναι. Οπότε αυτό ήταν ο Γιάρχας Χάρης. Παίρνει αυτό το game.